Μεγάλη πτώση θα υπάρχει σε διάφορες σχολές εξαιτίας της δυσκολίας που υπήρξε σε διάφορα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως αυτό των μαθηματικών. Η φετινή φιλοσοφία των πανελληνίων εξετάσεων τελείως διαφορετική από την περσινή. Φέτος η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε να μην βάλει τις δύσκολες ασκήσεις, αλλά να βάλει θέματα μέσα από το σχολικό βιβλίο, αλλά και θέματα τα οποία ήταν κατανόηση και μόνο. Ήταν τελείως διαφορετικά και μπορώ να πω ότι ήταν ακριβώς τα ίδια με το 2013. Λόγω των μαθηματικών που ήταν δύσκολα φέτος, θα έχουμε μία πτώση στο δεύτερο και στο πέμπτο πεδίο. Το 2016 στην οικονομία και στον προγραμματισμό το ποσοστό λόγω των μαθηματικών που έγραψαν κάτω από τη βάση ξεπερνούσε το 77,89%. Φέτος ευελπιστούμε ότι αυτό το ποσοστό θα πάει ακόμα περισσότερο στο 85%. Από την άλλη μεριά είχαμε μία μείωση των εισακτέων στις σχολές με υψημένη ζήτηση όπως την ιατρική, στην νομική και στις πολυτεχνικές σχολές και επομένως περιμένουμε μια πάρα πολύ μικρή πτώση σε αυτές τις σχολές. Η βιολογία ήταν δύσκολη, η χημεία πάλι είχε δύσκολα θέματα. Επομένως, τόσο στην ιατρική όσο και στις πολυτεχνικές σχολές η μείωση δεν θα είναι αισθητή. Παρ' όλα αυτά όμως, σε σχέση με το 2016 θα έχουμε μία μείωση. Συγκεκριμένα το 2016 είχαμε 6.650 αριστούχους στη χημεία, φέτος θα έχουμε μία αισθητή μείωση αριστούχων.